Κύριε Παφίλη, και εσείς καταγγείλατε χθες αυτή την διαδικασία στην Βουλή για την προανακριτική. Για δώστε μας το λόγο για τον οποίο κρατήσατε αυτή τη στάση. Να σας πω τώρα, έχουμε το ίδιο έργο με άλλον πρωταγωνιστή. Ναι. Ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή πριν με το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο του κουκούλωσε βέβαια, και το έφερε σε κάποια φάση που περνούσαν αντιλαϊκά μέτρα συνεχώς, το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Δηλαδή το φέρνει, κάνει ακριβώς το ίδιο σε μια εποχή, σε μια περίοδο που υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, που έρχονται νομοσχέδια που συντρίβουν τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και δίνουν απλόχερα χρήμα ζεστό από τις τσέπες των εργαζομένων και από τον ιδρώτα τους στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή που έχουμε εξελίξεις με την συμφωνία για τις βάσεις, όπου με τους Αμερικάνους και την επίσκεψη Πομπέο, όπου μετατρέπεται η Ελλάδα ολόκληρη, δέστε στο χάρτη, μετατρέπεται σε μια απέραντη στρατιωτική βάση και ταυτόχρονα στοχοποιείται βέβαια, γιατί η κατάσταση στην περιοχή είναι εκρηκτική. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν έρχεται η Νέα Δημοκρατία για να αποπροσανατολίσει, βολεύει και τα δύο κόμματα, γιατί συμφωνούν στη στρατηγική και στη συμφωνία για τις βάσεις και σε άλλα θέματα. Άλλωστε 9 νομοσχέδια έχω έρθει μέχρι τώρα, τα 6 τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ένα ψήφισε παρόν. Επομένως, και δεν έχουμε την ουσία. Όπως την προηγούμενη δεν βγήκε τίποτα, έτσι τώρα δεν θα βγει τίποτα από την προανακριτική. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ χθες κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία ότι θα συσταθεί. Να σας πω τώρα. Από τη στιγμή πάντως που υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, δεν θα ήταν καλό να διερευνηθούν? Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να διερευνηθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Από την πρώτη στιγμή, όταν έσκασε, υποτίθεται, και πώς βρήκε το φως της δημοσιότητας. Βρήκε από τον ανταγωνισμό με τους Αμερικάνους. Επειδή ο Νοβάρτης παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς και επειδή θίγονται αμερικάνικες εταιρείες, σε αυτή τη φαγωμάρα το έβγαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πήραν εδώ και φυσικά αυτό θαύτηκε κυριολεκτικά. Γιατί δημιουργήθηκε μια προανακριτική επιτροπή, η οποία έκανε μια συνεδρίαση, οι δύο, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς φύγαμε βέβαια, γιατί καταλάβαμε τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν συνέβη τίποτα για να διερευνηθεί ουσιαστικά αυτό το σκάνδαλο. Το οποίο, να σας πω και κάτι, επειδή λέμε σκάνδαλο, σκάνδαλο. Αυτή είναι η συνήθις πρακτική όλων των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή των αλαδώνων, το να είναι σε σύνδεση και με πολιτικά πρόσωπα παντού. Άλλωστε αυτό διδάσκεται και στα στελέχη των επιχειρήσεων, στους οποίους είναι πιο καλός μάνατζερ, αυτός που έχει και πολιτικές προσβάσεις. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με το ότι κυριολεκτικά ο λαός πληρώνει και ματώνει. Σήμερα που υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στην κοινωνία, πληρώνει το φάρμακο. Και επειδή γίνεται καυγάς εδώ για το ποιος μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη, από το 9 ως το 16 οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν 57,7% και οι δαπάνες των ασφαλισμένων αυξήθηκαν κατά 43,1%. Να λοιπόν ο μύθος και ο καυγάς των δύο κομμάτων. Και η Νοβάρτης δεν αποκλείστηκε από την ελληνική αγορά? Φυσικά και δεν αποκλείστηκε, ούτε κι άλλες αποκλείστηκε. Νοβάρτης κι άλλες μεγάλες, ίσα ίσα που οι φαρμακευτικές εταιρείες αύξησαν τα κέρδη τους και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συνολικά, γιατί πλήρωσε ο ελληνικός λαός, πλήρωσε παραπάνω, να σας το πω έτσι, 43,1% πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι. Και βέβαια το μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό, ότι σήμερα το φάρμακο, όπως και όλα στον καπιταλισμό, ακόμα και η εργασία, ακόμα και ανθρώπινα όργανα εμπορεύονται, είναι εμπόρευμα. Και από τη στιγμή που είναι εμπόρευμα, μιλάμε για ένα τζίρο 3 εκατομμυρίων, μιλάμε για χρήματα απίστευτα, τα οποία πληρώνουν οι εργαζόμενοι συνολικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και βέβαια εμείς σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, και στη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε βάθος η έρευνα για το σκάνδαλο Νοβάρτης ή οποιοδήποτε άλλο, και έχουμε μια μεγάλη εμπειρία για αυτά, δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτό το θέατρο. Θα πάρουμε μέρος στην Επιτροπή, θα συμμετέχουμε στην προανακριτική. Θα πάρουμε, θα κάνουμε προτάσεις. Φαντάζομαι και ερωτήσεις θα κάνετε όταν έρθουν και τα πρόσωπα. Και ερωτήσεις και προτάσεις και θα συμμετέχουμε κανονικά. Ναι. Όπως συμμετείχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δέστε, εκείνο το τεράστιο σκάνδαλο της Siemens, στο οποίο είχαμε πάρει μέρος και ήμουν εγώ εκπρόσωπος του ΚΚΕ, 900 ώρες
Συνεδριάσαμε, τι βγήκε τελικά? Τίποτα. Ναι, τίποτα. Ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο το... ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερνε σε σύγκριση και με την Νοβάρτης, τουλάχιστον εκεί με τη Siemens υπήρξε και μια προσπάθεια να αποζημιωθεί το ελληνικό κράτος. Ναι, η προσπάθεια, ακούστε να σας πω τώρα, εκείνη που εδώ έγιναν φοβερά πράγματα. Η υπεύθυνη των μαύρων ταμείων της Siemens, ξέρετε ποιοι ήταν, Χριστοφοράγος και άλλοι δύο Γερμανοί, να μην Κουτσαρλόιτερ και δεν θυμάμαι τον άλλον, πήγαν στη Γερμανία, έκαναν μήνυση στον εαυτό τους, δικάστηκαν 2 χρόνια με αναστολή, κάναν συμφωνία ότι δεν πρόκειται να πούν τίποτα και αυτά έχουν δημοσιευτεί όλα. Είναι δημόσια, δεν είναι τίποτα κρυφά. Και σήμερα ζουν και βασιλεύουν στη φλιδί και τον πλούτο. Και έκλεισε και η γερμανική δικαιοσύνη που όλοι λένε η γερμανική δικαιοσύνη, κλείσαν όλη την υπόθεση και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτή είναι η ιστορία. Κουκουλώνουν γιατί το σύστημα λειτουργεί, το έχω πει 100 φορές, λειτουργεί σαν το όστρακο. Όταν κινδυνεύει, κλείνει ερμητικά και δεν μπορείς να περάσεις. Και οι προτάσεις όλες που έχουμε κάνει κατά καιρούς εμείς για να πάρθουν ορισμένα μέτρα και ορισμένες αποφάσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι μετοχές, μέχρι φυσικό πρόσωπο, να ξέρουμε ποιος έχει τι, να καταργηθούν τα διάφορα απόρριτα, τραπεζικά, βιομηχανικά κλπ. Που εμπορικά, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται όλα αυτά. Τρίτον, να καταργηθούν οι offshore, να απογορευτούν. Κανένας δεν τα δέχεται αυτά. Και δεν τα δέχονται, να σας το πω και πιο απλά, γιατί αυτοί είναι νόμοι του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος για να προστατεύει την κερδοφορία. Μάλιστα. Κύριε Παφίλη, τώρα έρθω στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Και Παφίλη, το επόμενο ζήτημα που θα μας απασχολήσει λόγω και των συναντήσεων του Πρωθυπουργού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει θέσει κάποιους, δεν ξέρω, κάποια κριτήρια, κάποιους περιορισμούς. Ναι, βεβαίως έχουμε θέσει δημόσια. Ακριβώς. Πρόταση συνολική και συγκροτημένη. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα που είναι στην... που διαφωνούν, το βασικό θέμα που διαφωνούν η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει να κάνει με το αν θα προσμετράται η ψήφος στο συνολικό αποτέλεσμα. Ως προς αυτό, ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Να σας πω, δεν είναι τόσο απλό ότι διαφωνούν εκεί. Εμείς έχουμε βάζουμε ορισμένους όρους για να... Πρώτον, θέλουμε πραγματικά να δοθεί η δυνατότητα σε όσους Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό ή βρέθηκαν στο εξωτερικό και έχουν φυσικά σχέση με τη χώρα, γιατί αυτό είναι βασικό, και όχι από το 1821 και το 1920, βέβαια αυτοί δεν ζουν πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Λέμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, 30 χρόνια πίσω. Ναι. Όχι παραπάνω. Δεύτερον, λέμε ότι πρέπει να αποδεικνύεται, να είναι καλά, είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν και τώρα. Η κυβέρνηση αυτό λέει, ότι και γραμμένοι, ότι δεν θα διευρυνθεί το εκλογικό σώμα. Ναι, να δούμε τώρα, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ξέρετε τώρα ποιο είναι το σημείο το κρίσιμο. Με βάση το νόμο για την ηθαγένεια, μπορούν πάρα πολλοί να αποκτήσουν ελληνική ηθαγένεια. Και αν δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μπορεί να αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα και δεν θα αποφασίζει κάποιος. Να σας πω μια βασική αρχή. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα, οικονομική, συμφέροντα κλπ. Εδώ, που δεν πληρώνει φορολογία, να σας πω έτσι, να ψηφίζει για το ποια κυβέρνηση θα βγει και να προσμετράται η ψήφο του. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και αναμένουμε να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση και τι θα πει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς παραμένουμε, αν οι όροι που βάζουμε τηρηθούν, θα είμαστε θετικοί. Αν δεν τηρηθούν και υπάρχουν άλλα σχέδια κάτω από το τραπέζι, φυσικά και δεν θα τα στηρίξουμε. Και ένας από τους όρους έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο, ότι εσείς είστε απολύτως αρνητικοί. Ναι, για ποιο λόγο είσαστε το κάθε? Είμαστε αρνητικοί γιατί το να ψηφίζει κάποιος θέλει φυσική παρουσία. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι ισότιμο. Δηλαδή αυτός που έρχεται από την Κρήτη, που φεύγει και πάει στην Κρήτη και ψηφίζει, που πάει σε άλλα νησιά. Εδώ στη Θαρχή θα ψηφίζει και αυτός με επιστολική ψήφο. Εντάξει, εδώ υπάρχουν και ετεροδημότες, μπορεί να βρεθεί λύση. Ναι, λέω, ναι, και μπορεί να βρεθεί λύση παντού, να υπάρξουν όπου υπάρχουν προξενία ή πρεσβείες και να ψηφίζουν εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί επιστολική ψήφος? Επιστολική ψήφος είναι ελεγχόμενη και μπορεί και να αλλοιωθεί και μπορεί και άλλος να ψηφίσει. Μπορεί να χαθεί και στον δρόμο. Κάτω από πιέσεις, αυτά είναι γνωστά ότι γίνονται. Και γίνονται και εδώ κατά τη διάρκεια των αγώνων. Να βάζετε λαθροχειρίες με την επιστολική ψήφο. Βεβαίως. Δεν εξασφαλίζει. Θέλει φυσική παρουσία και να εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση, συνεννόηση βέβαια
με τα προξενία και τα αυτά και να πάνε ψηφίσουν. Ωραία. Το επιχείρημα ότι κάποιοι είναι πιο μακριά, μια φορά στο τόσο είναι. Άμα θέλουν και ενδιαφέρονται τόσο πολύ, α πάνε όπω πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε και σταθερό εκλογικό κύκλο σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι θα γίνονται εκλογέ κάθε 4 χρόνια, μπορεί να το σκεφτόταν άλλο στα 4 χρόνια να έρθει να ψηφίσει. Εδώ γίνονται εκλογέ ανά πάσα στιγμή. Να σα πω, εμεί θέλουμε να διευκολύνουμε να ψηφίζουν στον τόπο που ζουν. Αλλά όσους έχουν συμφέροντα, όσους έχουν δεσμούς πραγματικούς με τη χώρα, και αυτό έχει να κάνει και με το φορολογία. Ιδιοκτησία, με περιουσία, με τα... αν έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία εδώ, που σημαίνει ότι θα πληρώνουν και ένφια. Ακριβώς. Άρα θα έχουν κάποια σχέση, τέλος πάντων. Και από αυτή την άποψη δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά βάζουμε αυτούς τους όρους για να διασφαλιστεί ότι δεν θα αλλοιωθεί. Ακριβώς, εφόσον δηλαδή, αν το αντιλαμβανόμαστε καλά, εφόσον η κυβέρνηση κινηθεί, αποδεχτεί να κινηθεί στην κατεύθυνση που βάζετε κι εσείς σε αυτούς τους όρους, εσείς είστε θετικοί να προσμετράτε και στο σύνολο. Αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι. Εάν γίνει αποδεκτό το πλαίσιο το οποίο βάζετε. Ναι, πριν να δούμε το τελικό, γιατί μπορεί να κρύβει κι άλλα, δεν παίρνουμε θέση. Εμείς βάζουμε αυτούς τους όρους και συζητάμε και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε και τι θα πει ο κύριος Κουτσούμπας την Παρασκευή με τον κύριο Μητσοτάκη, τι θα του πει. Θα δούμε και στη συνάντηση τι θα γίνει. Δεν είναι, κύριε Παφίλη, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μιλήσει δημόσια. Έχει βρεθεί, έτσι θα λέγαμε, κυρίως στον χώρο των social media, έχει ασκηθεί μια κριτική στο ΚΚΕ για αυτή τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Τρούμαν, το περιστατικό με τον άνδρα των ΜΑΤ και το διαδηλωτή του ΠΑΜΕ. Ποια είναι η απάντησή σας? Η απάντησή μας είναι ότι πρόκειται για μια, επειδή ήμουνα και προσωπικά μπροστά, ήταν μια απαράδεκτη επίθεση των ΜΑΤ σε μια ειρηνική διαδήλωση. Και η επίθεση θα μπορούσε να έχει και θύματα, γιατί ήταν παιδιά με καρότσια, ήταν με μικρά παιδιά, γυναίκες κλπ. Περνώντας σε μια συμβολική κίνηση που έχει γίνει εκατοντάδες φορές, και όχι μόνο εκεί, και στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παντού, πέταξαν μπογιά στο άγαλμα του Τρούμαν. Ανοίγω παρένθεση. Τι άγαλμα έχουμε αλήθεια στη χώρα μας? Αυτού που έριξε τις ατομικές βόμβες και σκότωσε σε 2 μέρες 500,000 ανθρώπους. Αυτός ήταν ο Τρούμαν. Τι άγαλμα έχουμε? Αυτόν που εξαπόλυσε πογκρόμ με το μακαρθισμό, που έδιωξε κορυφαίους καλλιτέχνες, κορυφαίους διανοούμενους, κυνήγησε ο κόσμο κλπ. Τι άγαλμα έχουμε? Σε αυτόν που έριξε ναπάλμ στο γράμμο, ναπάλμ βόμβες φωσφόρου που ήταν απαγορευμένες από όλες τις διεθνείς συνθήκες. Αυτόν έχουμε εδώ και τον τιμούμε? Αυτό συμβολίζει τη μεγαλύτερη δολοφονία που διαπράχτηκε στην ανθρωπότητα και που εγγενίασε την νέα περίοδο του τρόμου, δηλαδή την περίοδο των πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι ο Τρούμαν. Καλά, άμα αρχίσουμε να σχολιάζουμε τι αγάλματα έχουμε σε όλη την... Όχι, σας λέω γιατί πετάξαν την πογιά. Δεν λέω για την πογιά, εγώ λέω για το περιστατικό τώρα. Και αυτό που σας καταλογίζει. Περιμένετε. Συνεχίζω, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Μα γι' αυτό σας ρωτάμε. Το πάρουν να το βάλουν στην Αμερικανική πρεσβεία μέσα. Από εκεί και πέρα. Ρίξαν μπογιές και έγινε επίθεση των ΜΑΤ, και η επίθεση έγινε μέσα στη διαδήλωση, σε μια ειρηνική διαδήλωση, και που έριξαν χημικά, χτύπησαν, ο άλλος είχε 7 ράματα, τον άλλον τον κλωτσούσαν κάτω. Τι θα έκαναν δηλαδή? Για πέστε μου εσείς, αν βλέπατε έναν λυσασμένα να χτυπάει τον άλλον και το ανοίγει το κεφάλι, να κλωτσάει τον άλλον που είχε πέσει κάτω, δεν θα αμυνόσασταν? Τι θα κάνατε δηλαδή? Θα καθόμαστε να τρώμε ξύλο άδικα και χωρίς να φταίει και κανένας τίποτα στην τελευταία ανάλυση? Ήταν μια τέτοια επίθεση, την οποία θα έπρεπε να την αποφύγουν, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μπογιές είχαν πέσει, θα τον καθαρίζουν όπως φρόντισαν τη νύχτα, να τον καθαρίζουν και θα τέλειωνε η ιστορία. Αυτή ήταν επίθεση της αστυνομίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ο Μπογδάνος, την Μπογδάνος τη Ρουφιάνος λέει. Αυτό είναι, πώς να το πει κανένας, όχι χαρχιδισμός. Είναι κάτι χειρότερο. Καλά, χρειαζόταν ο Μπογδάνος, νομίζω ότι η αστυνομία δεν θα τον έβρισκε αυτόν που χτύπησε τον αστυνομικό των ΜΑΤ. Για φανταστείτε τώρα, βγαίνει δημόσια στην τηλεόραση. Κύριε, κύριε, το ξέρω, αυτό το παιδί μίλησε. Αυτό το χαθιδισμό και το ρουφιάνι, δεν το χωνεύει, δεν τον καταπίνει ο κόσμος. Και τον καταδικάζει, ανεξάρτητα αν πλήσει με το ΚΚΕ ή οτιδήποτε άλλο. Άρα εσείς λέτε ότι αυτός ο σύντροφός σας που χτύπησε, που το καρατέγκα όπως τον έχω χαρακτηρίσει, που φαίνεται να πηγαίνει και να ρίχνει ναι, όταν, ήταν σε φάση άμυνας. Σας τα λέω πολύ απλά. Όταν, τώρα για το περιστατικό ακριβώς, σας λέω ότι όταν χτυπάνε τον άλλον και το ανοίγουν το κεφάλι,
και όταν τον κλωτσάνε κάτω και όταν δείχνουν χημικά μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να αμυνθείς. Ή θα αφήσεις τον άλλον κλωτσάνε να του πάει στο κεφάλι. Όταν γυρίζουν και χτυπάνε με τον ανάποδο με το κλόπ ορισμένοι, όχι όλοι, που είναι σιδερένιο και που απογορεύεται. Αυτοί που είναι, γιατί δεν πιάνονται και να τους διώξουν και να τους δικάσουν. Αυτό είναι αρχή. Γιατί είναι δολοφονικές επιθέσεις των μάτων αυτές. Ναι, και λέω δεν είναι όλοι, αλλά είναι με ένα κομμάτι πολλές φορές. Επομένως, αυτός είναι ο ρόλος τους όμως. Οι ευθύνες βρίσκονται σε αυτούς που δώσαν εντολή να χτυπήσουν μια ειρηνική διαδήλωση. Επειδή πέταξαν μπογιές στο άγαλο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο. Ας πούμε ότι αυτό το περιστατικό δεν έπρεπε να γίνει. Εσείς θα πάτε να δείτε αυτόν τον αστυνομικό, θα πείτε ότι θα του ευχηθείτε περαστικά τουλάχιστον. Γιατί έχει, δεν έχει πάθει και τίποτα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν έχει πάθει και τίποτα και σε τελευταία ανάλυση, ακούστε να σας πω τώρα. Ας έχω μια εικόνα το τι συμβαίνει κάθε φορά. Πόσα περιστατικά τέτοια γίνονται. Αλλά δεν γίνονται πρωτοσέλιδα. Ναι, σωστό. Βρήκαν ευκαιρία και εφημερίδες και τέτοια και φασιστόμουτρο κυριολεκτικά, γιατί τέτοιο είναι. Πήγε και στην Κύπρο και έλεγε κι άλλα. Ο Βογδάνο βγήκε και το έκανε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, κύριε Παφίλη, νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε όλα. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων. Είναι και 58. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και να μην παρασύρεστε. Εμείς πρέπει να ρωτάμε όμως. Καλά κάνετε και ρωτάτε και μας δίνετε και τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Αλλά σας ξαναλέω και πάλι ότι δεν θα καθόμαστε να τρώμε ξύλο και να σπάνε τα κεφάλια παιδιών και να ρίχνουν μέσα στο χημικά μέσα σε μανάδες που έχουν καρότσια. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να καταγγελθούν. Να είστε καλά. Και όχι τώρα πιάσα ένα περιστατικό που είδαν εκεί το κάνανε γενικευμένο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.